στο όρος Σινά, αλλά και βρέθηκαν μαζί στο γεγονός της φρικτής μεταμορφώσεως. Και τα δύο πρόσωπα εκαίονται υπό μεγάλου ζήλου για τη διατήρηση του Θείου Νόμου στο Ισραήλ. Και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, αφού και οι δύο είχαν κοινά εξωτερικά γνωρίσματα, ήταν εραστές της μονώσεως και αυστηροί κήρυκες της μετανοίας, αλλά και συγχρόνως ελεγκτές των βασιλέων της εποχής τους, Αχάβ και Ηρώδη, καθώς και των γυναικών τους, η Εζάβελ και η Ηρωδιάδος. Είναι ακόμη ο προφήτης τύπος του Χριστού. Όπως ο Χριστός νίστεψε στην έρημο, έτσι και το γνώρισμα αυτό της νηστείας διακρίνει τον προφήτη. Όπως ο Χριστός νίκησε το θάνατο και ανελήφθη στον ουρανό, έτσι και ο περίπνους προφήτης ανελήφθη ως εις τον ουρανό, σύμφωνα με τη μαρτυρία του βιβλίου των βασιλειών και με την ερμηνεία που δίνει ο έγκριτος ερμηνευτής μακαριστός αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωήργιανακόπουλος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συγκρίνει την ανάληψη του Χριστού και την άνοδο του προφήτη Ηλία ως εις των ουρανών. Ο προφήτης λέγει «Άφησε τη μιλωτή του στον Ελισαίο» και ο Χριστός έστειλε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές του. Ο Άγιος Κοσμάς, ο ποιητής, επίσκοπος Μαϊουμά, ακολουθώντας τον Ιερό Χρυσόστομο, που ονομάζει τον προφήτη Ηλία ζηλωτή και περίπνου και παρομοιάζει την πύρινη άμαξα με την οποία ανέβηκε στον ουρανό με το σύμβολο των πυρήνων γλωσσών του Αγίου Πνεύματος, τονίζοντας τη διαφορά ότι ο Ηλίας καθόταν πάνω στην πύρινη άμαξα, ενώ οι πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής κάθισαν στους Αγίους Αποστόλους σαν επάνω σε άμαξα. Περίπλους, ο ιερός συναξαριστής μας αναφέρει, σύμφωνα με την παράδοση, ότι τη στιγμή της γεννήσεώς του, ο πατέρας του είδε άνδρας λευκοφόρους να τα σπαργανώνουν με φωτιά και ονομάζοντάς τον και έδωσαν να καταπιεί μια φλόγα, σύμβολο του θείου ζήλου που έμενε να το κατατρώει καθ' όλη τη ζωή του. Περίπνους ως προς του λόγους του. Ήταν τέτοια η προσωπικότητά του που δεν υπολόγιζε ούτε το αξίωμα των παρανομούντων, ούτε φοβόταν τις απειλές τους. Εμφανίζεται απρόσκλητος, όπως μας παραδίδει το τρίτο βιβλίο των βασιλειών, στο βασιλέα Αχάβ και με προφητικό θάρρος του λέγει «Μα την πέπρασε, ποιήσε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου, παροργήσε αυτόν, ειδώ εγώ επάγω επί σε κακά και κάψω ο πίσω σου». Ανυποχώρητος και ζηλωτής, γεμάτος από φλόγα προς τον Θεό, εμφανίζεται και προς το λαό. Δεν σκεπάζει τις αδυναμίες του, ούτε δικαιολογεί τις παρεκτροπές του. Τους ελέγχει και το πύρινο λόγο του και τους καλεί σε μετάνοια και επιστροφή στον αληθινό Θεό. «Έως πότε εμείς χωλανείτε επαφωτέρεστε συγνίες?» Είναι σαν να του λέει ότι η αλήθεια δεν έχει καμιά σχέση με το ψεύδος, όπως και το φως δεν συνυπάρχει με το σκοτάδι. «Ή θα πιστεύεις στον αληθινό Θεό και θα εφαρμόσει εντολές του, ή θα ακολουθήσει αμαρτωλές απαιτήσεις των ειδώλων». Περίπνους ως προς τα έργα του. Το Ιερό Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης
μας αναφέρει ένα τέτοιο γεγονός από την επίγεια ζωή του, για να καταδειχθεί αφενός μεν η ανυπαρξία του ψευδοθεού Βαάλ και παντοδυναμία του αληθινού Θεού. Ο προφήτης προκτήγει στους ιερείς της Εσχήνης να ετοιμάσουν θυσιαστήριο, να βάλουν πάνω το σφάγιο και να παρακαλέσουν το Θεό των ειδώλων Βαάλ από πρωίας ως εσπέρας, να ρίξει πυρ και να κατακάψει τη θυσία. Και ο ιερός συγγραφέας είναι αποκαλυπτικός και ουκήν φωνή και ουκήν ακρόασης. Όταν όμως ο Ζηλωτής και Περίπλους ετοιμάζει το δικό του θυσιαστήριο και μάλιστα γεμίζει το λάκκο με πολύ νερό, ώστε να βραχούν και τα ξύλα και το σφάγιο, απευθύνεται στο Θεό και εκείνος αποστέλει πυρ και κατατρώγει τα λοκαυτώματα και έπεσε πυρ παρακυρίου εκ του ουρανού και κατέφαγε τα λοκαυτώματα. Περίπνους ως προς τη ζωή του. Πύρν ήταν οι λόγοι του, πύρν τα έργα του, πύρν για ακόμα και η ψυχή του. Ένα μόνο υπολογίζε στη ζωή του, τον αληθινό Θεό. Και σε ένα μόνο έκανε υπακοή και αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Όταν για λίγο εγκαταλείπεται από την χάρη του Θεού, εκκυριευμένος από μικροψυχία φεύγει στο βασίλειο του Ιούδα και φτάνει συνέχεια αναγωνιζόμενος από ένα κομμάτι και συνεχεία αναγωνιζόμενος από ένα κομμάτι ψωμί και ένα κανάτι νερό που του δίνει ο Άγγελος Κυρίου στο όρος Χορίβ, εκεί απαντά στο Θεό που απευθύνεται και του λέει: «Έφυγα από τη γη το πατέρα μου, ζηλών εζήλωσα το Κυρίο Παντοκράτορη, ότι κατέλειπον τη Διαθήκη σου Ιησού Ισραήλ. Τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν και τους προφήτας σου απέκτηναν ρομφαία και υπολέλημαι εγώ μονότατος, ζητούσι την ψυχή μου λαβήν αυτή». Ο Περίπνους, αυτός προφήτης, είχε ακόμα και πήρνε ο τέλος, άρμα πυρός και ήπι πυρός, και ανελήφθη Ηλίας ως εν σεισμό, ως εις των ουρανών. Αναλαμβανόμενος σωματικός στα ύψη, ο προφήτης Ηλίας με αυτήν την πυρφόρο ανάβαση προτύπωσε την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με την πέμψη της μιλωτής του στον προφήτη Ελισαίο προανήγγειλε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Και όπως ο Ιωάννης ο πρόδρομος υπήρξε πρόδρομος της πρώτης ενσαρκή παρουσίας του Υιού του Θεού, έτσι και ο Ηλίας πιστεύεται ότι θα είναι ο πρόδρομος της δευτέρας και ενδόξου παρουσίας στη συντέλεια των αιώνων. Σύμφωνα με το βιβλίο της Αποκαλύψεως, οι δύο μάρτυρες που θα μαρτυρήσουν κατά την έσχατη ημέρα με τον Αντίχριστο θα είναι ο Ενόχ και ο Ηλίας που διέφυγαν το θάνατο και το σκοπό αυτό. Και τα μηνύματα του προφήτου είναι ιδιαίτερα επίκαιρα για τις ημέρες μας. Ουδήναστε Θεό λατρεύειν και μαμονά. Ουδήναστε τραπέζις Κυρίου μετέχειν και τραπέζις δαιμονίων. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκές σωτηρία. Μόνον ας τη θέση του οικουμενικού παράγοντα των οποίων μας έμαθαν να θεοποιούμε, τοποθετήσουμε πάλι το πρόσωπο του Χριστού, τότε μόνο θα γίνουμε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και όχι μονάδες μετρήσεως. Τότε μόνο θα μπορούμε να βγούμε από αυτή τη δυσκολία, όπως συνέβη και στο παρελθόν, χωρίς να περιμένουμε τίποτα από όλους αυτούς τους ισχυρούς της γης που καταδυναστεύουν και σήμερα το πονεμένο λαό μας και θέλουν να ξεγράψουν από το λεξιλόγιο της ζωής μας την Ορθοδοξία μας. Αμήν. Μεταφόβο Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Αγαλώνα.